Η τράπεζα ονομάζεται ProCredit, είναι μέλος του γερμανικού ομίλου ProCredit, ProCredit Holding. Η ProCredit Holding έχει έδρα στην Φραγκφούρτη της Γερμανίας και οι μέτοχοί της, δηλαδή οι ιδιοκτήτες της τράπεζάς μας, είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης. Είναι KfW που είναι η Γερμανική Αναπτυξιακή Τράπεζα, είναι η EBRD η οποία είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Είναι το Ίδρυμα Ντοέν το οποίο επενδύει στην πράσινη ανάπτυξη και είναι Ολλανδικό. Η ProCredit Holding έχει παρουσία κυρίως σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω των τραπεζών. Στην Ελλάδα, η ProCredit Ελλάδος ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2015 και είναι εμπορική και αναπτυξιακή τράπεζα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι επιλέγουμε στις χώρες που δραστηριοποιούμαστε να αναπτύσσουμε και την οικονομία μέσω των επιχειρήσεων που χρηματοδοτούμε ή υποστηρίζουμε γενικά. Όπως σε όλες τις χώρες στις οποίες έχουμε παρουσία, έτσι και στην Ελλάδα, η βασική εστίαση έγκυται στις SMEs, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός, γιατί θεωρούμε ότι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και όχι μόνο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε υπηρεσίες και προϊόντα και για φυσικά πρόσωπα, εννοείται. Αυτό είναι επομένως το προφίλ σε πολύ γενικές γραμμές της τράπεζας. Γιατί κάποιος να επιλέξει λοιπόν την τράπεζα ProCredit σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες? Πέρα το κομμάτι της τιμολόγησης, το οποίο είναι αρκετά ανταγωνιστικό, θα ήθελα να εστιάσω περισσότερο σε ποιοτικά χαρακτηριστικά που η τράπεζα έχει και τη διακρίνουν σε σχέση με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ένα από τα πιο βασικά είναι ο πελατοκεντρικός χαρακτήρας που υιοθετούμε. Με πολύ απλά λόγια είναι ότι επιλέγουμε εμείς τους πελάτες μας, είτε είναι φυσικά πρόσωπα είτε είναι επιχειρήσεις, είμαστε στο πλευρό τους, κάνουμε συχνές συναντήσεις και έχουμε συχνή επικοινωνία, και ο λόγος είναι γιατί πρέπει πρώτα να καταλάβεις τις ανάγκες μιας επιχείρησης, ούτως ώστε να μπορέσεις να προτείνεις την αντίστοιχη υπηρεσία που έχει ανάγκη τη δεδομένη στιγμή, πάντοτε σε συνεννόηση φυσικά με τον επιχειρηματία. Οπότε ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που μας διαφοροποιούν είναι ο πελατοκεντρικός χαρακτήρας, όχι μόνο σε corporate επιχειρήσεις που απολαμβάνουν αυτή την υπηρεσία από τις άλλες ελληνικές τράπεζες, αλλά κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους απολαμβάνει τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ο διεθνής χαρακτήρας που έχει η τράπεζα λόγω της παρουσίας της, δίνει και ένα επιπλέον στάτους στους δικούς μας πελάτες, στις συνεργασίες που έχουν είτε με τους δικούς τους συνεργάτες, σε πελάτες και προμηθευτές ανά τον κόσμο. Τρίτο βασικό χαρακτηριστικό που μας διαφοροποιεί έχει να κάνει με τον συνδυασμό που παρέχουμε της παραδοσιακής με την ψηφιακή τραπεζική. Και αυτό συνέχεται με την ερώτηση που μου κάνατε, πώς εξυπηρετούμε τους πελάτες μας. Έχουμε ένα φυσικό κατάστημα από το 2015 που δραστηριοποιούμαστε στην Ελλάδα, όπου εκεί κάνουμε συναντήσεις με τους πελάτες μας. Μπορούν φυσικά να μας συναντήσουν και να κάνουμε τα meetings μας εκεί. Παρ' όλα αυτά, πάνω από το 50% του χαρτοφυλακίου μας, του πελατειακού μας, δεν βρίσκεται καν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό γιατί υπάρχουν διάφορα κανάλια digital τα οποία, με τα οποία μπορούμε να επικοινωνούμε και επικοινωνούμε με τους πελάτες μας, είτε είναι το διαδικτυακό, είτε είναι online meetings, είτε είναι τηλεφωνικά, είτε είναι μέσω internet banking, και ειδικά στις επιχειρήσεις που ο χρόνος είναι πολύτιμος, ακόμη και επιχειρήσεις που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, για τις καθημερινές τους δραστηριότητες επιλέγουν αυτούς τους διάβλους επικοινωνίας. Οπότε είναι ο συνδυασμός, λοιπόν, για να κλείσω, της ψηφιακής με της παραδοσιακής τραπεζικής που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Εμείς σαν όμιλος, ήδη από την ProCredit Holding, έχουμε μεγάλη ευαισθητοποίηση στο κομμάτι της πράσινης χρηματοδότησης σε όλες τις τράπεζες του ομίλου, όπως φυσικά και στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω από το 60% του χαρτοφυλακίου μας στην Ελλάδα έχει να κάνει με πράσινα δάνεια. Πράσινα δάνεια αφορούν είτε σε δάνεια τα οποία έχουν να κάνουν με την ενεργειακή απόδοση, είτε με το waste management, είτε φυσικά με το κομμάτι των ΑΠΕ, δηλαδή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
και στα φυσικά πρόσωπα και στις επιχειρήσεις υπάρχει φυσικά η υπηρεσία του Net Metering, την οποία είναι αρκετά ανταγωνιστική, αλλά και στο κομμάτι των πράσινων project είμαστε αρκετά ευαισθητοποιημένοι και για να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέσω των επιχειρήσεων που χρηματοδοτούμε. Έχουμε χρηματοδοτήσει project τα οποία είναι και μεγάλα και μικρά, πάνω από 100 MW μέσω των μορφών ενεργειακών κοινοτήτων. Και αξίζει να σημειωθεί ότι με αυτή τη μορφή δίνεται η ευκαιρία ακόμα και σε μικρά νοικοκυριά, μικρούς επενδυτές που έχουν παραδείγματος χάρη φωτοβολταϊκά πάρκα των 500 κιλοβάτ ή του 1 MW, να συμμετάσχουν σε ένα μεγαλύτερο project, να δοθεί η ευκαιρία σε αυτούς να απολαύσουν επίσης και να έχουν ένα σταθερό εισόδημα για τα επόμενα χρόνια μέσω από αυτού του project, αλλά και να μειώσουν παραδείγματος χάρη τις εκπομπές του άνθρακα και το γενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα μέσω αυτής της επένδυσης.